Μαζικά φεύγουν πλέον τα κατασχετήρια από τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, βάζοντας στο στόχαστρο τα πενιχρά υπόλοιπα που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων καταθετών. Σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύπτονται, το μέσο ποσό που εισέπραξε το δημόσιο από τις κατασχέσεις των λογαριασμών το πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι 530 ευρώ, καθώς από τις 151.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, το ποσό που μπήκε στα ταμεία της εφορίας είναι μόλις 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 97% των κατασχέσεων αφορά ποσά κάτω των 3.000 ευρώ. Η αποστολή κατασχετηρίων γίνεται πλέον με καταιγιστικούς ρυθμούς, φτάνοντας ακόμη και στις 10.000 την ημέρα, αλλά αυτοί που εκτελούνται είναι τελικά πολύ λιγότεροι και δεν ξεπερνούν το 13% περίπου. Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση κατασχέσεων το 2016 έφτασε στο υψηλότερο σημείο της τελευταίας διετίας και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το μήνα Ιούνιο εκτελέστηκαν 32.500 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών με εντολές των εφοριών. Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο εκτελέστηκαν 151.000 κατασχέσεις και τα ποσά που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 80 εκατομμύρια. Ενώ όλο το 2015 οι κατασχέσεις ήταν 136.000 και τα ποσά που αντλήθηκαν δεν ξεπέρασαν τα 70 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογη με αυτή του 2015 είναι και η εικόνα για το 2014, όταν ο αριθμός των κατασχέσεων είχε φτάσει στις 130.000 και τα ποσά που αντλήθηκαν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των Ελλήνων για οφειλές, κυρίως προς εφορίες, ήταν της τάξης των 84 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τις μαζικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ευνοεί πλέον η δυνατότητα της ηλεκτρονικής αποστολής τους μέσα από το Μητρό των Καταθέσεων, που επιτρέπει στο δημόσιο να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχει ένας καταθέτης σε όλες τις τράπεζες. Η μαζική επίθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες και ως τα τέλη του χρόνου, καθώς όπως προκύπτει από το τεχνικό κείμενο του Μνημονίου, το Δημόσιο έχει βάλει στόχο την ίσπραξη 5 δις ευρώ από κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και πληστηριασμούς ακινήτων. Στο μεταξύ, εκτός από τα έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, στο επίκεντρο της προσπάθειας κατά τους επόμενους μήνες, έχει μπει και η ίσπραξη ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών μέσω του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, που διαχειρίζεται ρυθμίσεις άνω των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ΚΕΑΟ εισέπραξε το πρώτο εξάμηνο του έτους 170 εκατομμύρια, τα οποία ήταν εισπράξεις κυρίως από ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τα 170 εκατομμύρια, μόνο το 10% προήλθε από κατασχέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η απόδοση του μέτρου των κατασχέσεων είναι περιορισμένη στο βαθμό που και τα υπόλοιπα που υπάρχουν πλέον στους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι μικρά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στόχοι του Δημοσίου ανεβάζουν την εισπραξιμότητα του ΚΕΑΟ στα 563 εκατομμύρια ευρώ στο Σεπτέμβριο και στα 750 εκατομμύρια ευρώ στο Δεκέμβριο, γεγονός που σημαίνει ότι η εισπραξιμότητα πρέπει περίπου να πενταπλασιαστεί. Αντιμέτωπο τώρα με τη γενικευμένη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες πολιτών για κατασχέσεις ακόμη και μικρών ποσών της τάξης των 100 ευρώ, το Υπουργείο Οικονομικών υποχρεώθηκε να εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τους φορολογούμενους να δηλώσουν στο τάξης τον τραπεζικό λογαριασμό που μπορούν να προστατεύσουν από την κατάσχεση. Πρόκειται για ένα και μοναδικό λογαριασμό που είναι συνδεδεμένος με την καταβολή του μισθού ή της σύνταξης του δικαιούχου και για τον οποίο ισχύουν τα εξής. Το όριο του κατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 50% αυτών. Για ποσά άνω των 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του περιβάλλοντος των 1.500 ευρώ. Το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα ανέρχεται σε 1.250 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή μπορούν να γίνουν κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς με υπόλοιπα μεγαλύτερα των 1.250 ευρώ. Σε κοινούς λογαριασμούς, το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει κατάσχεση περιορίζεται στο ποσοστό του οφειλέτη. Δηλαδή, σε λογαριασμό οφειλέτη του Δημοσίου, μη συνδικαιούχο, μη οφειλέτη, η κατάσχεση επιβάλλεται στο 1 δεύτερο του λογαριασμού. Η διαδικασία για την αίτηση έχει ως εξής. Κάθε φορολογούμενος μπορεί να δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία δήλωση του κατάσχετου έχουν ως εξής. Καταρχήν, θα πρέπει να εισέλθει στην ηλεκτρονική υπηρεσία του TaxisNet από την αρχική σελίδα www.gsis.gr και να επιλέξει δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού στην κατηγορία υπηρεσίες προς πολίτες. Θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση υπεύθυνη δήλωση και να δηλώσει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IVAN. Από τη στιγμή που θα δηλωθεί το IVAN, πρέπει να εκτυπωθεί η αίτηση και να προσκομιστεί στην τράπεζα. Η ισχύ του εντύπου προστασία έναντι των κατασχέσεων στο τροποδοτικό λογαριασμό που θα δηλωθεί ξεκινά από την επόμενη μέρα τη προσκόμιση του αποδεικτικού τράπεζα. Με την υποβολή τη αίτηση από το φορολογούμενο ακολουθούν τρία στάδια ως ότου ενεργοποιηθεί το μέτρο του ακατάσχετου ορίου των 1.000 ευρώ. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στέλνει αυθημερών στι τράπεζε τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Οι τράπεζε ελέγχουν κατά πόσο το αφημί τη αίτηση ταιριάζει με το IVAN του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος και απαντούν επίσης αυθημερών για το αν αγκρίνεται ή απορρίπτεται το σχετικό αίτημα. Ενημερώνεται επίσης ο φορολογούμενος για το αν εγκρίθηκε το αίτημά του ή όχι.